Η μεγάλη δύναμη τη Αθήνα έγινε η αιτία να ανησυχήσουν η Σπάρτη και η Κόρινθος. Αφορμή του πολέμου υπήρξε η προσπάθεια τη Αθήνα να αναπτύξει το εμπόριο τη στο Ιόνιο Πέλαγος. Μια προσπάθεια να βρεθεί λύση, δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα και ο πόλεμο άρχισε. Πρώτη ερώτηση. Πώ ξεκίνησε ο πόλεμο. Οι Σπαρτιάτε και οι σύμμαχοί του κάνουν εισβολή στην Αττική και οι Αθηναίοι λαϊλατούν τα παράλια τη Λακωνία. Ο πόλεμο ξαναρχίζει με εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία και τελειώνει με νίκη των Σπαρτιατών. Ο στρατό των Πελοπονησίων έκανε εισβολή στην Αττική, 431 π.Χ. και άρχισε να προκαλεί καταστροφέ. Δεύτερη ερώτηση. Ποια η κατάσταση στην Αττική κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι κάτοικοι τη περιοχή με διαταγή του Περικλή κλείστηκαν στα μακρά τείχη, που προστάτευαν όλη την περιοχή από την Αθήνα ω τον Πειραιά. Οι Αθηναίοι αντέδρασαν, ο στόλο του λαιλάτισε τα παράλια τη Λακωνίας. Το δεύτερο χρόνο έπεσε μεγάλη αρρώστια, λοιμό, στην Αθήνα. Πέθαναν τότε πολλοί. Ανάμεσα σε αυτού ήταν και ο Περικλή. Η Αθήνα έχασε τον αρχηγό τη σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Τρίτη ερώτηση. Τη γνωρίζετε για την ειρήνη του Νικία. Ο πόλεμο σιγά σιγά απλώθηκε σε πολλέ περιοχέ. Οι αντίπαλοι πολεμούσαν με πείσμα πολλοί όμω είχαν κουραστεί και ήθελαν να σταματήσει ο πόλεμο. Αγωνίστηκαν λοιπόν και πέτυχαν να γίνει ειρήνη. Την πρωτοβουλία είχε ο στρατηγό Νικία, γι' αυτό και η ειρήνη ονομάστηκε Νικία, 421 π.Χ. Τέταρτη ερώτηση. Τι γνωρίζετε για την Σικελική Εκστρατεία. Η ειρήνη όμως δεν κράτησε για πολύ. Ο πόλεμο ξανάρχισε ο Αλκιβιάδη, άνθρωπο υπερβολικά φιλόδοξο, κατάφερε να παρασύρει του Αθηναίου σε μια εκστρατεία στη Σικελία εναντίον των Συρακουσών. Αν πετύχαιναν να νικήσουν, όλο το εμπόριο θα περνούσε στα χέρια των Αθηναίων. Η Αθήνα θα κυριαρχούσε όχι μόνο στο Αιγαίο Πέλαγο, αλλά και στο Ιόνιο. Η εκστρατεία έγινε 415 έω 413 π.Χ., αλλά κατέληξε σε μεγάλη ήττα των Αθηναίων. Πέμπτη ερώτηση. Πώ μεταφέρθηκε ο αγώνα στη θάλασσα. Ο πόλεμο, που όλο φούντωνε, ήταν δύσκολο να τελειώσει. Οι Σπαρτιάτε πήραν την απόφαση να δημιουργήσουν και αυτοί ισχυρό στόλο, ικανό να τα βάζει με τον Αθηναϊκό. Ζήτησαν μάλιστα για το σκοπό αυτό και χρήματα από του Πέρσε. Έτσι πέτυχαν να αποκτήσουν μεγάλη ναυτική δύναμη. Ο αγώνα είχε πια μεταφερθεί στη θάλασσα. Έκτη ερώτηση. Τη γνωρίζετε για την αυμαχία στι Αργινούσε σε ναυμαχία που έγινε στι Αργινούσε 406 π.Χ., νίκησαν οι Αθηναίοι. Η κρίσιμη όμω σύγκρουση έγινε την άλλη χρονιά στου Εγώ ποταμού, όπου οι Αθηναίοι έπαθαν μεγάλη καταστροφή. Μετά το γεγονό αυτό, ο στόλο τη Πάρτη έπλευσε στον Πειραιά. Έβδομη ερώτηση. Ποια τα αποτελέσματα του πολέμου. Οι Αθηναίοι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Αναγκάστηκαν να υπογράψουν ειρήνη, 404 π.Χ., με βαριού όρου για αυτού. Ο πόλεμο τελείωσε. Άφησε όμω πίσω του αμέτρητους νεκρού, ερυπωμένε πόλει και ψυχικά τραύματα που ήταν δύσκολο να γιατρευτούν.